Αγαπητές φίλες και φίλοι, 25 Νοέμβρη, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, εκτός από επέτειος μνήμης για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους, κακοποιήθηκαν, βιάστηκαν, τραυματίστηκαν, βασανίστηκαν, επειδή ήταν ή είναι γυναίκες, είναι και μέρα υπόμνησης για το σύγχρονο παρόν της βίας κατά των γυναικών, που δεν υποχωρεί ούτε στον ιδιωτικό, ούτε στο δημόσιο βίο, ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε στον πολιτικό στίβο, ούτε στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, ούτε βέβαια στους χώρους εργασίας και στο σπίτι. Είναι παράλληλα μέρα διεκδίκησης για όλες εμάς τις φεμινίστριες και όσες και όσους αγωνίζονται ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Και θα μου επιτρέψετε, καταρχάς με την ιδιότητα της βουλεύτριας και με δεδομένο ότι στη δημοκρατία το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα θεσμού σε όλα τα επίπεδα ως τόπος άσκησης πολιτικής, αλλά πρωτίστως ως θεσμός της πολιτείας που προωθεί εμπράκτως την ισότητα των φύλων. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε πρόεδρο στη Βουλή, ένα σύμμαχο στον κοινό αγώνα μας για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων και για την έμπρακτη κατοχήρωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Και γι' αυτό θα ήθελα, ακριβώς επειδή έχουμε αυτόν τον σύμμαχο, τον πρόεδρό μας στη Βουλή, να ξεκινήσω με μια επισήμανση που έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος στην ομιλία του στη Βουλή για την έμφυλη βία που ήταν ειδική ημερησία διάταξη. Εκτός από τον ποινικό κολλασμό και τη θεσμοθέτηση των νόμων ή την κύρωση των διεθνών συμβάσεων, όπως προσφάτως έγινε με τη Σύμβαση του Βουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία έγινε και νόμος του κράτους, είναι αναγκαίο να καταπολεμήσουμε τη διαχρονική και εκτεταμένη σιωπή. Σιωπή που επικαλύπτει, που επιχειρεί να αναιρέσει και που τις περισσότερες φορές σκεπάζει τις πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, πολύ προτού έρθουν στη δημοσιότητα. Θα πρόσθετα, όχι μόνο στις πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και γέννη στις πράξεις έμφυλης βίας. Και όπως είπε ο πρόεδρος, πρόκειται για μια κοινωνική σιωπή που υποχρεώνει χιλιάδες γυναίκες διεθνώς στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας στην προσωπική σιωπή, τον καταναγκασμό, την αίσθηση αναξιοπρέπειας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι η έμφυλη βία αφορά και τις γυναίκες πολιτικούς και τις γυναίκες βουλεύτριες. Μάλιστα, έχουμε στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από δύο έρευνες που έγιναν σε διεθνές επίπεδο. Δεν έχω το χρόνο για να σας αναφέρω αναλυτικά και τα στοιχεία. Θα σας πω όμως τι λένε αυτές οι έρευνες και είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορούν γυναίκες πολιτικούς και γυναίκες που είναι στην εξουσία, βουλεύτριες. Το 85,2% των βουλευτριών που συμμετείχαν στην έρευνα κατέθεσαν πως έχουν βιώσει ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το 46,9% έχουν δεχτεί απειλές θανάτου ή απειλές για βιασμό και κακοποίηση. Το 58,2% έχει υπάρξει στόχος διαδικτυακών σεξιστικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 67,9% υπήρξε στόχος σχολείων που είχαν να κάνουν με την εμφάνισή τους και τα έμφυλα στερεότυπα. Το 24,7% έχουν υποστεί σεξουαλική βία και το 14,8% έχουν υποστεί σωματική βία. Επίσης, ανεξάρτητα από τη μορφή βίας, οι αναφορές και οι καταγγελίες των περιστατικών εκ μέρους των βουλευτριών είναι εξαιρετικά χαμηλές. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό δεδομένο, διότι είναι σαφές ότι η σιωπή αφορά και τα κοινοβούλια. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία που διαπιστώσαμε, ότι το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών στην πολιτική δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε και κυρίως δεν έχει αναδειχθεί παρά μόνο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να έρθει η κοινωνική και η πολιτική σιωπή που αφορά μεγάλα μέρη της κοινωνίας μας, αλλά και τους κρατικούς κυβερνητικούς θεσμούς, ακόμα και οριακές συμπεριφορές της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Το σημαντικότερο βήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η δέσμευσή μας κατά της βίας, κατά των γυναικών. Κινητοποιήσεις μαζικές για να υπερνικήσουμε την κουλτούρα που ανέρχεται και αναπαράγει την έμφυλη βία. Και πρέπει να δεσμευτούμε γι' αυτό. Πρέπει, γιατί εμείς και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Βουλή έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους για να εξαλείψουν την έμφυλη βία. Όχι μόνο με νόμους, αλλά και με επιστρεφτικές δομές για τις γυναίκες που έχουν βιώσει και επιβιώσει.
Έχουμε το δίκτυο για την πρόληψη κατά πολέμηση της βίας κατά των γυναικών του Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων και του ΚΕΘΗ, και για το οποίο αναμένουμε, με το νομοσχέδιο που αναμένουμε για την προώθηση, την ουσιαστική προώθηση ισότητας των φύλων, το οποίο σύντομα ελπίζουμε να ψηφίσουμε και στη Βουλή, θα προχωρήσει, επιχειρείται να προχωρήσει και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του δικτύου. Άλλη προϋπόθεση για μας βασική είναι η ύπαρξη ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης νομοθεσίας. Δεν θα αφαιρθώ αναλυτικά. Εντοπίζω μόνο ότι τελικά επί της δικής μας κυβερνήσεως ψηφίστηκε και κυρώθηκε και τώρα είναι νόμος η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά από 8 χρόνια αφότου είχε υπογραφεί, και με σοβαρές τροποποιήσεις σε επίμαχα άρθρα του ποινικού κώδικα. Και νομίζω ότι, για να έρθω και στο θέμα που έχει το πάνελ, εμείς, σε εμάς είναι το χρέος, δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο παρά να την εφαρμόσουμε αυτή τη σύμβαση. Και δεν έχουμε παρά να διασφαλίσουμε πως σε ένα κράτος δικαίου οι θύτες και οι κακοποιητές θα διώκονται. Δεν έχουμε παρά να δώσουμε μεγαλύτερη και πιο συστηματική και μακροχρόνια βάση και έμφαση στην πρόληψη, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, για να πάψει να αποτελεί επιδημία και να αλλάξει η κυρίαρχη πατριαρχική κουλτούρα, πρώτα απ' όλα μεταξύ των νέων. Και επειδή θα σας αναφέρει και η Αφροδίτη, φαντάζομαι, για την Κρέβη και τι σημαίνει, πως θα μας η αξιολογήσει αν δεν εφαρμόσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη λεγόμενη, νομίζω ότι θα τελειώσω με κάτι το οποίο θέλω να απευθυνθώ προς όλες τις γυναίκες. Επειδή το δικαίωμά μας και το δικαίωμα όλων ανεξαρτήτως των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία είναι δικαίωμα απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο, αντιστεκόμαστε. Ξεσηκωνόμαστε και σπάμε τη σιωπή μας. Υποστηρίζουμε και ενδυναμώνουμε τις γυναίκες που είναι θύματα έμφυλης βίας. Ανατρέπουμε και μετασχηματίζουμε την κυρίαρχη πατριαρχική και σεξιστική κουλτούρα. Αυτό είναι, πιστεύω, το νόημα και η ουσία της Παγκόσμιας Μέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά και κάθε μέρα του χρόνου, και σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απευθύνω τον χαιρετισμό της Υφυπουργού Εσωτερικών, της κυρίας Μαρίνας Χρυσοβελώνη. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Δυστυχώς βρίσκομαι εκτός Αθηνών και δεν θα κατορθώσω να παρακολουθήσω την τόσο σημαντική εκδήλωσή σας. Είναι σίγουρο ότι αυτή η κυβέρνηση στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η μόνη, τουλάχιστον τις τελευταίες 2 δεκαετίες, που εργάστηκε και εργάζεται για τα μεγάλα ζητήματα του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Ήδη από τον Απρίλιο του 2018 ψηφίστηκε από τη Βουλή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Τις επόμενες μέρες φέρνουμε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που θα ενισχύουν την εκπροσώπηση των γυναικών στη Βουλή. Αυξάνεται η ποσόστοση φύλου στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών από το 1/3 από του συνόρου υποψηφίων που είναι σήμερα στο 40%, και μάλιστα όχι στην επικράτεια αλλά αναεκλογική περιφέρεια. Συνεχίζοντας τη διαβούλευση που είχε ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το νομοσχέδιο για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, συνομιλήσαμε το τελευταίο διάστημα με το Συνήγορο του Πολίτη, τα τμήματα ισότητας των κομμάτων, γραμματείες ισότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων και με περισσότερους από 50 γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, ζητώντας τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και οι ξενώνες φιλοξενίες κακοποιημένων γυναικών μπορούν να καλύπτονται ως προς τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η μονιμότητα της λειτουργίας τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στον αγώνα για την εξάλληψη της έμφυλης βίας. Στο ερώτημα εάν με όλα τα παραπάνω λύσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν στις γυναίκες, η απάντηση είναι όχι. Το κυριάρχο ζήτημα είναι ποια κυβέρνηση, ποιοι πολιτικοί χώροι έχουν τη θέληση να παρεμβαίνουν, να συγκρούονται και να λύνουν προβλήματα. Ένα παράδειγμα τέτοιο είχαμε τις τελευταίες μέρες με την αδικία εναντίον μιας εργαζόμενης καθαρίστριας, μιας συντοπιτισσάς μου από το Βόλο. Ήταν αυτή η κυβέρνηση, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτής της κυβέρνησης, ήταν οι γυναικείες οργανώσεις με τη συμπαράσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που διαμόρφωσαν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να γίνει η άρση αυτής της αδικίας. Μένουν να γίνουν ακόμα πολλά. Θα τα καταφέρουμε με τον αγώνα μας μαζί, στη γειτονιά, στον χώρο εργασίας, στη Βουλή, στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι.
Νομίζω ότι το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, δηλαδή η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έγινε νόμος του κράτους και τώρα τι, είναι ένα ερώτημα που αποτυπώνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις προκλήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Προκλήσεις που με αφορμή και την 25η του Νοέμβρη ξανάρχονται στην επιφάνεια, απαιτώντας άμεση και ριζική αντιμετώπιση. Πριν μερικές μέρες στο Ελσίνκι, κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου μετέχω ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, ξεκίνησε να τρέχει μια πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης ενάντια στο σεξισμό και στην κάθε μορφή βίας εναντίον των γυναικών, με τίτλο «Not in my parliament», όχι στο δικό μου κοινοβούλιο, όχι στο κοινοβούλιο μου. Ξεκινώντας λοιπόν την καμπάνια μέσα από το χώρο εργασίας μας, που είναι αυτή τη στιγμή τα εθνικά μας κοινοβούλια, οι βουλεύτριες αναδείξαμε μια πραγματικότητα που ενδεχομένως διαφεύγει στην κοινή γνώμη και που υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο σεξισμός και οι διακρίσεις πόρο απέχουν από το να εκλείψουν στις ευρωπαϊκές, λεγόμενες πολιτισμένες και δημοκρατικές κοινωνίες. Σε ένα εμβληματικό λοιπόν και προστατευμένο για πολλούς χώρο εργασίας, όπως είναι το κοινοβούλιο, μέσα από ανώνυμες συνεντεύξεις προέκυψε, ανέφερε και η Μαρία προηγούμενα κάποια στοιχεία, ότι σε 45 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πάνω από το 85% των βουλευτριών αντιμετώπισαν ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το 68% αντιμετώπισαν στερεοτυπικά φιλετικά σχόλια για την εμφάνισή τους, ενώ το 1/4 εξ αυτών έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Είναι λοιπόν σαφές ότι το πρόβλημα του σεξισμού δεν υφέρει απλώς, αλλά είναι παρόν σε όλους τους κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους. Γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία το ότι η ελληνική πολιτεία, συνειδητοποιώντας την καθημερινή μάχη που πρέπει να δίνεται στην κατεύθυνση αντιμετώπισης τέτοιου είδους φαινομένων, προχώρησε στην κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης τον προηγούμενο Μάρτη και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία. Η παρούσα κυβέρνηση έκρινε ότι η κύρωση της σύμβασης, που υπενθυμίζω εδώ είχε υπογραφεί από το 2011, είμαστε από τις πρώτες χώρες που είχαμε υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση, ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Ωστόσο, και νομίζω αυτό θα υποθεί κατά κόρον και στη συζήτηση που ακολουθεί, η νομοθετημένη κρατική πρόνοια έχει ανάγκη γείωσης και στην κοινωνία, στις καθημερινές πρακτικές και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Και εδώ αρχίζει ένας άλλος αγώνας, ένας γολγοθάς θα τον έλεγα. Ένας αγώνας ενημέρωσης, εμπέδωσης και καλλιέργειας μιας νοοτροπίας που κατακτιέται σταδιακά. Και σε αυτό τον αγώνα, φίλες και φίλοι, δεν περισσεύει καμιά και κανείς. Γιατί είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου ότι η υπόθεση της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών δεν είναι μια καθαρά γυναικεία υπόθεση, όπως εσφαλμένα αφήνεται ενίοτε να εννοηθεί, αλλά μια υπόθεση που αφορά εξίσου και τους άντρες, αφού είναι η αλλαγή και του δικού τους στερεοτυπικού μοντέλου συμπεριφοράς που θα πρέπει να αλλάξει. Έχει σημασία πως σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που δοκιμάζεται ακόμη από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, που έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα, μια κοινωνία στην οποία παρατηρείται μια αφύπνιση ακροδεξιάς ρητορικής και ιδεολογίας, να μην παραγνωριστεί ο σεξισμός και η βία εις βάρος των γυναικών, να μην γίνει δηλαδή αόρατο μέρος ενός άλλου προβλήματος, αλλά να παραμείνει ένα διακριτό πρόβλημα, ζήτημα και διακύβευμα. Είναι ανάγκη λοιπόν μέσα στην οικονομική κρίση να διαφυλαχθούν μεταξύ άλλων τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμά τους σε παροχές και διευκολύνσεις για τη μητρότητα, τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, την επαγγελματική εξέλιξη και τις απολαβές, σε μια αγορά εργασίας που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλες και όλοι, δεν χάνει ευκαιρία για εργασιακή καταπίεση και εκμετάλλευση. Αισθάνομαι υποχρέωση να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στην ανάγκη προστασίας των κοριτσιών και των γυναικών προσφύγων, καθώς το επιμέρους αυτό ζήτημα βρίσκεται πολύ ψηλά και στην ατζέντα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ανάγκη αυτά τα κορίτσια και αυτές οι γυναίκες να προστατευθούν από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση που υφίστανται στο ταξίδι τους προς τη σωτηρία. Γι' αυτό και η στήριξή τους στη διαδικασία ένταξης και προσαρμογής στη χώρα μας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Δεν θα πρέπει τέλος να ξεχνάμε, και κλείνω με αυτό, πως η ανάδυση και η υιοθέτηση ακροδεξιάς ρητορικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που μέχρι πρότινος εκπροσωπούσαν το ευρωπαϊκό κεκτημένο αναφορικά με τα δικαιώματα απειλεί ευθέως τις γυναίκες από τη στιγμή που κάνει διακρίσεις ταξικές, φυλετικές και οικονομικές, δημιουργώντας επί της ουσία πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ως γυναίκες, αλλά και οι άντρες σύντροφοι και συνοδοιπόροι μας, θα πρέπει να γίνουμε το ανάχωμα σε αυτού του είδους τις πρακτικές, δίνοντας με τη στάση ζωής μας το παράδειγμα στη νέα γενιά.
στα παιδιά και τα εγγόνια μας, ώστε αυτά να μην γίνονται έρμεος στον κάθε λογής φασιστικό, ρατσιστικό, μυσαλόδοξο λόγο, σαν αυτόν που επιχειρήθηκε, ελπίζω ανεπιτυχώς, να μπει στα σχολεία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στην πολλαπλά δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε τόσο στη χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά, τίποτα δεν συνιστά δικαιολογία για την απουσία, το φόβο, τη σιωπή στην περιφρούρηση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, όπου αυτά υφίστανται, και στη διεκδίκησή τους, όπου αυτά απουσιάζουν. Συμψηφισμοί και εκτόσεις δεν χωρούν σε μια προσπάθεια που πρέπει και μπορεί να πάει μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, φέτος, 25 Νοεμβρίου, συνδυάστηκε με πάρα πολλές εκδηλώσεις από μια σειρά φορείς και γυναικείες οργανώσεις και πραγματικά το θέμα της βίας κατά των γυναικών και την ανάγκη εξάλειψής της συζητήθηκε πάρα πολύ. Δεν είναι μέρα που γιορτάζουμε, φυσικά, είναι μέρα αφύπνισης, αρκεί να μην είναι μόνο μία μέρα το χρόνο. Αν και νομίζω, και εδώ υπάρχει και το αρνητικό και θα εξηγήσω μετά, το γυναικείο κίνημα αρχίζει πάλι να ζωντανεύει. Αυτό είναι θετικό μεν, αλλά έχουμε και το εξής. Κατακτήσεις και των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος του προηγούμενου αιώνα, δυστυχώς και μετά την οικονομική κρίση, την ύφεση και όλο αυτό που ζούμε παγκόσμια, ξαναγίνονται οι κατακτήσεις σε αιτήματα. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει. Πιστεύω ότι και οι προηγούμενες συναδέλφισσες αναφέρθηκαν γενικά για τη μέρα, για την άσκηση βίας κατά της γυναίκας και την ανάγκη εξάλειψης, τη σημασία. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως λέμε, που είναι και το θέμα της σημερινής ημερίδας του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής, θα αναλυθεί και από τις ομιλήτριες, εκτενέστατα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα, επιτρέψτε μου λίγο πιο συγκεκριμένα και θα τοποθετηθώ αμέσως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η βία και η δύναμη είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα. Όπου δεν υπάρχει δύναμη υπάρχει βία και όπου υπάρχει δύναμη δεν υπάρχει βία. Πρώτον. Δεύτερον, ότι η βία κατά των γυναικών είναι σίγουρο και αυτό το αποδεικνύουν και στοιχεία, δεν έχει να κάνει, δεν κάνει διακρίσεις στην ηλικία, στην τάξη, στο μορφωτικό επίπεδο και ούτε στην επαγγελματική, αν θέλετε, ιδιότητα. Έτσι, είναι κάτι το οποίο διαπερνά οριζόντια. Και αυτό και στις καλύτερες οικογένειες, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό όμως λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής, για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Σήμερα το μεσημέρι ήμουνα σε μία ημερίδα που έκανε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, η διοικήτρια. Μία εξαιρετική ημερίδα που είχε να κάνει με το πρόγραμμα Αριάδνη, το οποίο πολλές από εσάς πιστεύω θα το γνωρίζετε και θα πω μερικά πράγματα πριν και κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν. Το πρόγραμμα λοιπόν Αριάδνη είναι ένα διατομεακό πρόγραμμα που αφορά συνεργασία αρχών υπηρεσιών φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικών. Οι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται είναι το ΚΕΜΕΑ, Κέντρο Έρευνας, Κέντρο Μελετών Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, το ΚΕΘΗ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Δήμος Αθηναίων, Ανάκτηση, Προοπτική, δύο οργανώσεις. Λοιπόν, ένα πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε με βάση αυτό το διατομεακό πρόγραμμα. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε 150 αστυνομικούς και αστυνομικίνες, να το πω, σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που βγαίναν τα συμπεράσματα, μπαίναν τα συμπεράσματα και μαζεύτηκαν ηλεκτρονικά. Υπήρξε εκπαίδευση εργαζομένων στην ελληνική αστυνομία ανδρών και γυναικών. Έτσι, υπήρχαν συνεντεύξεις με θύματα ενδοοικογενειακής βίας και εγώ απλά θέλω να σας βγήκαν κάποια στατιστικά στοιχεία.
Εγώ όμως θέλω να σας μεταφέρω μερικά συμπεράσματα και νομίζω ότι πέρα από τα γενικά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και ως πολιτεία να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα και σε αυτό η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Συμπεράσματα. Οι αστυνομικές αρχές δεν γνωρίζανε επακριβώς πού θα απευθύνουν τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Σε μεγάλο ποσοστό. Εκτός από το 15.900 Φωτεινή, άλλα πράγματα δεν γνώριζαν. Μιλάμε στοιχεία στατιστικά. Βγήκε η ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων στην ελληνική αστυνομία. Αλλά και κάτι που είναι πολύ σημαντικό από συνεντεύξεις γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η επιφύλαξη που έχουν οι γυναίκες να απευθυνθούν στις αρχές γενικά έχουν να κάνουν και με το εξής. Το νομοθετικό πλαίσιο και η καθυστέρηση δικασίμων. Δηλαδή πότε θα εκδικαστεί η μήνυση που έκανα εγώ στον σύντροφό μου. Ένα. Τα πρόστιμα και ό,τι ποινές μπαίνουν που είναι και εξαγοράσιμα να το πούμε έτσι. Δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο ο φόβος. Και βέβαια από την άλλη μεριά υπάρχουν και στατιστικά και μάλιστα αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι και από αστυνομικές και από εισαγγελικές αρχές, από γυναίκες που πήγαν να καταγγείλουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, οι 6 στους 10 τους είπαν «Γύρνα στο σπίτι σου, ο άντρας σου αγαπάει, κοίτα να τα βρεις, έχεις παιδιά». Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα. Άρα δηλαδή το να αποκτήσει φωνή, το να μην κρύβεται σε ένα στενό πλαίσιο τεσσάρων τείχων, ας πούμε, όποια δυσμενής οικογενειακή κατάσταση που έχει να κάνει και με βία, είναι ένα ζήτημα σοβαρό και πρέπει να το δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και η εκπαίδευση σε αυτό το θέμα είναι καθοριστική. Άλλωστε και από τη σύμβαση που υπογράψαμε της Κωνσταντινούπολης στη Βουλή πέρυσι, όχι πέρυσι, φέτος το Μάρτι πότε ήταν, παρακολουθούμεθα επακριβώς για το τι μέτρα παίρνουμε και στον τομέα, αν θέλετε, της πρόληψης. Επίσης, κλείνοντας άλλα δύο στοιχεία έτσι, εγώ τα ρίχνω εδώ στη συζήτηση, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι πραγματικότητα από αυτά που βγήκαν από την έρευνα που έκανε το πρόγραμμα αυτό Αριάδνη. Συνήθως ο θήτης είχε οικονομικά σοβαρά προβλήματα. Το δε θύμα, γιατί σε μεγάλο ποσοστό γυναίκες είπαν που πήγαν και κατήγγειλαν το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν ρωτήθηκαν είπαν αν είχα παιδιά ίσως και να μην πήγαινα στις αρχές. Λοιπόν, από εδώ καταλαβαίνουμε περίπου σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα από την ελληνική πολιτεία. Και τώρα που τα πράγματα όλοι λέμε είναι καλύτερα και δημοσιονομικά και η χώρα μας στέκεται στα πόδια της, προχωρούμε σε κάτι το καλύτερο. Έτσι, πιστεύω ότι στον τομέα αυτό θα γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα. Εκπαίδευση, δομές και κουβέντα. Όχι να κλεινόμαστε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και το πρόβλημα και στο δίπλα μας και στη δίπλα μας. Άρα, ανοιχτοί ορίζοντες και ανοιχτά στόματα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.